Ελλάδα Σεραφείμ ορκίζει τον Κωνσταντίνο Καραμαλή πρωθυπουργό. Η δημοκρατία αποκαθίσταται στον τόπο. Ο νέος, στο όνομα της Αγίας και ομουσίου και δέρα του Τριάδα. Και θα ήθελα, όταν έχεις ελεύθερο καιρό, λιγάκι να με βοηθάς. Είμαι πολύ ευχαρίστος. Δεν ήμουν ποτέ ούτε γραμματέας του, ούτε αυτά που λένε. Ήμουνα, ας πούμε, το πρόσωπο της εμπιστοσύνης του. Και έγινα το πρόσωπο της εμπιστοσύνης του, αφού με δοκίμασε πολλές φορές. Γιατί, όπως ξέρετε, ο Καραμαλής είναι άνθρωπος ο οποίος δοκιμάζει τους ανθρώπους πολύ. Και μια μέρα μου λέει, θέλω να περιποιηθώ τους φίλους σου. Θέλω να δει με ποιους κάνω παρέα. Και να τους προσφέρουμε, λέει, ένα ποτό, λέει, να δω, λέει, ποιοι είναι οι φίλοι σου. Με κάλασα τον 2-3 καλλιτέχνες, τον Ιάσονα τον Μορφέση, τον Γιώργο τον Καβαδία, τον οποίο αργότερα έκανε και στο Υπουργείο Πολιτισμού, τον έκανε Γενικό Γραμματέα, νομίζω, διοικητή του ΙΚΑ. Και με δοκίμασε. Η μεγάλη μου όμως επαφή με τον Καραμαλή ήταν όταν μια μέρα με είχαν διώξει τότε κυβέρνησης, διότι εμφανίστηκα, λέει, στην λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων. Με κάλεσε τότε πρέβης ο Λεώνο Μακάς, ο φίλος του Μακαρίτη, του Γιώργου του Παπανδρέου. Και μου λέει, θεάθητε, λέει, κύριε Χρυσοστάλη, έχω δυσάρεστα νέα για σας. Στα Σανζελιζέ και σας κρατούσε αγκαζέ, λέει, ο Καραμαλής. Εγώ βέβαια πως, όταν το άκουσα αυτό, ανάψαν τα λαμπάκια. Του λέω, κύριε πρέσβη, γιατί τον είχαν στείλει με βαθμό πρέσβεως. Τέτοιο κοπλιμέντο, λέω, δεν μου έχει κάνει κανείς. Στην πιο φημισμένη λεωφόρο του κόσμου, να με κρατάει αγκαζέ ο πιο φημισμένος, λέω, πολιτικός του 20ου αιώνος, αυτό είναι μεγάλη τιμή, λέω, που μου κάνετε. Και με διώξαν και βρέθηκα χωρίς δουλειά. Και έψαχνα βέβαια για δουλειά. Ο Νάσης, τον οποίο είχα γνωρίσει, διότι έτσι έγινα και ανταποκριτής των εικόνων της Ελένης Βλάχου, και όταν έμαθα ο Νάσης, λοιπόν, ότι εγώ είμαι χωρίς δουλειά, με ειδοποίησε ότι θέλει να με στείλει γενικό διευθυντή στο Μοντεκάρλο ή σε ένα γραφείο που ανήκανε καινούριο στην Καινή Ακτή. Το είπα στον πρόεδρο. Ούτε συζήτηση, μου λέει, έχεις ανάγκη να δουλέψεις, λέει, το συζητάς, λέει, τώρα τέτοια δουλειά θα την αφήσεις, μου λέει. Εγώ όμως το σκέφτηκα, διότι τα εγγλέζικά μου είναι ελάχιστα. Ο Νάσης γιατί με ήθελε? Ασφαλώς γιατί ήμουν άνθρωπος του Καραμαλή. Ήμουν μέσα στο σπίτι του Καραμαλή. Και πάω την άλλη μέρα και του λέω, τι έγινε, μου λέει, τον Νάση, λέω, το σκέφτηκα, λέω, δε. Του απήντησα ότι δεν τη δέχομαι τη θέση, διότι γιατί με θέλει ο Νάσης, λέω, δεν με θέλει για τις γνώσεις μου, λέω. Διότι και το Μοντεκάρλο, λέω, και αυτή, όλα τα θα γίνει στην Αγγλική. Εμένα τα αγγλικά μου δεν είναι σε τέτοιο επίπεδο ώστε να μπορέσω να γίνω διευθυντής στο Μοντεκάρλο ή στο... Είναι η πρώτη φορά που δάκρυσε ο Καραμαλής. Και μου έχει χαρίσει και μια φωτογραφία την οποία φυλάω στο σπίτι μου και έχει γράψει στον αγαπητό μου συνεργάτη και δοκιμασμένο φίλο με αγάπη, Κωνσταντίνος Καραμαλής. Από εκεί γίναμε πια, καθόμουν και κοντά του, διότι εγώ είμαι ένα Αβενί Μοζάρ και εκείνος Μπουλβάρ Μορανσί. Και συνεθήκαμε πολύ.
Μετά όταν γεννήθηκε ο τελευταίος μου ο γιος, μου τηλεφωνάει την άλλη μέρα η Αμαλία και μου λέει ότι θα βαφτίσω, λέει, εγώ το γιο σας. Λέω, όχι, λέω, ξέρω ότι κουμπαριές, λέω, δεν σας αρέσουν. Όχι, λέει, είναι συμβολικό, γιατί έχουμε γεννηθεί την ίδια μέρα. Και μάλιστα θα τον βγάλω Φίλιππο. Μετά όταν χώρισε από αυτή τη μεγάλη κυρία πάντα, όπως λέω, την Αμαλία, ήταν μεγάλη κυρία και νομίζω μάλιστα και στην πρώτη φάση πούμε, της ζωής του τον βοήθησε πολύ, διότι ήταν μια κυρία η οποία μπορούσε να δεχθεί τους μεγάλους αυτής της γης. Και όταν χώρισε μετά είχε μεγάλες μοναξιές. Και το βράδυ κατά τις 11 καμιά φορά τηλεφωνούσε στη γυναίκα μου την Κατερίνα και της έλεγε «Αργά είναι Κατερίνα, να σου πάρω απόψε τον Κώστα γιατί είμαι μόνος μου». Είχε μεγάλες μοναξίες. Και καθόμαστε. Και πέρα πίναμε κανένα ουζίσκι και είχαμε αρχίσει να παίρνουμε και σημειώσεις από τις σκέψεις του. Μια μέρα μου λέει, άξιο τώρα θα πάει στην Αθήνα να αγοράσει, λέει, όλους τους αρχαίους συγγραφείς. Θα καθίσει, λέει, εδώ πέρα, διότι από ό,τι φαίνεται, λέει, θα μείνουμε χρόνια εδώ πέρα. Και να διαβάσουμε τους αρχαίους συγγραφείς. Διάβαζε ένα βιβλίο την ημέρα. Και κοντά σε αυτόν θα μορφωθείς και εσύ, λέει, θα μορφωθώ και εγώ, θα μορφωθείς και εσύ κοντά μου. Και πράγματι, εάν έχω κάποια μόρφωση σήμερα, την απέκτησα εκείνα τα χρόνια που κάθισα μαζί με τον Καραμαλή, γιατί ο Καραμαλής είχε την ιδιότητα να διαβάζει ένα βιβλίο και στο τέλος να σου λέει ένα συμπέρασμα, ένα ρεζουμέ από αυτή την κοινότητα. Να σου λέει, να κρατάει τα ουσιώδη δηλαδή. Ήταν αυτό το ταλέντο, ένα από τα ταλέντα του Καραμαλή ήταν και αυτά. Τα οποία εξάλλου κάθε λίγο αυτά τα αποφθέγματα τα οποία έλεγε στους διαφόρους λόγους του, έχω όλα γραμμένα. Όταν οι λόγοι γίνονται πληθωρικοί, χάνουν την αξία τους και δεν πείθουν κανέναν. Αυτή άλλωστε την αδυναμία μας, την επισήμανε και ο σοφός Πυθαγόρας. Ο οποίος είπε ότι είναι φρόνιμο να σιωπά κανείς. Αυτός αν έχει να πει κάτι που να είναι καλύτερο από τη σιωπή. Μια μέρα μου λέει, τώρα τα διαβάσαμε όλα, λέει, πέτα τα όλα, λέει, και να κρατήσουμε, λέει, μόνο τον Πλάτωνα. Αυτός, λέει, τα είπε όλα. Δεν προερχόμουν από κάποιο πολιτικό τζάκι, ούτε καν από περιοχή που έβγαζε πολιτικούς. Δεν είχα περιουσία να στηριχτώ. Δεν είχαν επικαλεστώ σπουδές εντυπωσιακές, διπλώματα, τίτλους. Δεν ανήκα στη λεγόμενη υψηλή κοινωνία. Ήμουν συνεπώς μια εξοργιστική περίπτωση. Και για να επιβεβαιωθούν, λες, τα λεγόμενά του, ο ηγέτης Καραμαλής κερδίζει το σχεδόν εξοργιστικό θαυμασμό και της παρισινής ελίτ. Ο Ντεγκόλ τον εκτιμούσε απεριόριστα τον Καραμαλή. Μου είχε διηγηθεί ο πρόεδρος ότι όταν πήγε να τον δει, μπαίνοντας μέσα, σηκώθηκε ο Ντεγκόλ, ο οποίος ξέρετε, ο Ντεγκόλ ήταν μεγάλη φυσιογνωμία. Τον παίρνει έτσι από τα σύ και του λέει: «Il y a des hommes d'état, mon président, vous et moi». Υπάρχουν δύο hommes d'état, είναι ηγέτες σήμερα στην πολιτική. Εσείς και εγώ, όπως τα έλεγε με, ξέρετε, ο Ντεγκόλ ήταν μεγάλος πολιτικός και μεγάλος θεατρίνος, τρομερός ήταν. Άλλος ο οποίος τον εκτιμούσε, ο Μέγας Μαλωρό, αυτός ο φιλόσοφος, τα μεγάλα κεφάλια του αιώνα μας, είχε έναν απεριόριστο θαυμασμό για τον
Καραμαλιά, δείτε το Μαλωρό στις συνεντεύξεις. Δεν μιλάει κανένας άλλος, μιλάει ο Μαλωρό. Έτσι καμιά φορά να φάω μαζί με τον Μαλωρό και τον Καραμαλή. Μίλαγε ο Μαλωρό και ούτε άκουγε τι λέγανε οι άλλοι. Κάθε φορά που ήθελε να πει μια κουβέντα ο Καραμαλής, ο Μαλωρός σταμάταγε και καθόταν έτσι να ακούσει τι θα πει ο Καραμαλής. Τι θα πει δηλαδή ο αρχαίος Θεός, δηλαδή, λες και άκουγε την πυθία ο Μαλωρό. Τους είχε γοητεύσει τους ανθρώπους. Το Μαλωρό, το Ζενεβουά, τον ισόβιο γραμματέα, ο οποίος έχει γράψει και το βιβλίο του για τον Καραμαλή. Ο Καραμαλής ήταν πολύ λιτοδίαιτος άνθρωπος και πολύ λίγες φορές άφηνε τον εαυτό του να εκδηλωθεί. Είχα την τύχη αυτές τις στιγμές να είμαι κοντά του. Μερικές φορές μου λέγε να πούμε, πώς μπορείς και ζεις σε αυτόν τον τόπο, λέει. Ήταν όλο αχ και βαχ. Μα του λέω, ζούμε στην ωραίτερη πόλη του κόσμου, λέω, κύριε Πρόεδρε, λέω. Εσείς τι από να, λέει, τίποτα, λέει. Βγαίνω στον δρόμο, λέω, και κανένας δεν μου λέει, καλημέρα. Την άλλη μέρα τον παίρνω και πάμε στην Γκαλερί Λαφαγιέτ. Όπου εκεί πέρα, όπως ξέρετε, όταν πάνε οι Έλληνες στο Παρίσι, πάνε όλοι στην Γκαλερί Λαφαγιέτ. Βρεθήκανε 10 Ρωμοί μέσα, οι οποίοι πέσανε πάνω του. Να τον φιλάνε, να τον αυτόσουν. Έλαψε το πρόσωπό του. Πήγαμε μετά και καθίσαμε να πάρουμε μια μπύρα στο καφέ Ντελαπέ, δίπλα στην πλατεία της Όπερας. Ήρθαν άλλοι εκεί πέρα, να πούμε, ήρθε ένας αξιωματικός. Εκεί πέρα θυμάμαι και του είπε, λέει, καλά, δεν φοβάσαι εσύ, λέει, να μου πεις καλημέρα, λέει, ήταν η δικτατορία τότε. Όχι, λέει. Μπορώ να πω ότι στο Παρίσι ο Καραμαλής ήταν δυστυχής. Είχε 2-3 φίλους καλούς και είχα την τιμή να λέει ο φίλος μου ο Χρυσοστάλης. Με κατέτασε και εμένα μεταξύ των φίλων του. Και έκανε παρέα με τον Θανάση τον Γκέρτσο, έκανε παρέα με τον Δεσπότη τον Μελέτιο. Πηγαίναμε καμιά φορά στην Αρχιεπισκοπή και καθόμαστε με τον Μελέτιο, τρώγαμε και μαζί καμιά φορά. Δυσκίνητος ήταν πολύ, δηλαδή 2-3 φορές που είχε πάει στην Παχάμας να δει τον φίλο του του Γουλανδρή, ήταν, γινόταν ολόκληρη σκηνοθεσία για να ξεκινήσει να πάει. Η μόνη του ευχαρίστηση ήταν να πάει να κάνει τον περίπατό του. Έκανε τη γυμναστική του κάθε μέρα, το πρωί, μισή ώρα γυμναστική, ξαπλωνόταν κάτω. Τη σχέστα του το μεσημέρι, ό,τι και να γινόταν και πόλεμος να γινόταν και οτιδήποτε να γινόταν, η σιέστα του ήταν η σιέστα του. Έπρεπε μισή ώρα το μεσημέρι να ξεκουραστεί. Άδειαζε τον εαυτό του. Ήταν ένας φακίρης για τον εαυτό του, δηλαδή. Ήταν ένας άνθρωπος πολύ δύσκολος. Τρομερά δύσκολος. Ξέρω, μου το έλεγε πάντοτε, ότι αν ποτέ, διότι του είχα πει το μόνο όνειρο της ζωής μου, λέω, διότι κάποτε, λέω, θα ξαναγυρίσετε, θέλω να είμαι κοντά σας. Θα είσαι, μου λέει, και το έκανε ο άνθρωπος, με πήρε κοντά του. Βέβαια, τύχη ήταν, γιατί εγώ όταν έμαθα ότι έγινε αυτή τα γεγονότα στην Κύπρο, ήμουνα στο Saint-Jean-de-Mont με την οικογένειά μου στον Ατλαντικό και γύρισα γρήγορα στο Παρίσι και πήγα στην Κυπριακή Πρεσβεία, όπου είχα βρει και μια θέση, εργαζόμενα στην Κυπριακή Πρεσβεία ως ακόλουθος τύπου και τουρισμού. Η κατάσταση είναι περίεργη. Λέει, αν μπορείς, λέει, πρωτού πας στη δουλειά σου, λέει, παίρνα πρωί και απόγευμα. Λέει, είσαι πρωινός εσύ και εγώ είμαι πρωινός, λέει. Πρωτού πας στη δουλειά σου, παίρνα από εδώ πέρα να παρακολουθήσουμε, λέει, γιατί γίνονται περίεργα πράγματα, λέει, στον τόπο μας. Φοβάμαι, λέει, καμία καταστροφή, λέει, μεγάλη. Ο εμφύλιος που σπαράσει τη Μεγαλόνησο για λίγα 24 ώρα δεν είναι παρά το προήμιο της συμφοράς. Η Τουρκία έχει πια το πρόσχημα να επέμβει.
Στις 16 Ιουλίου 1974, την επομένη του κυπριακού πραξικοπήματος, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής δηλώνει μεταξύ άλλων από το Παρίσι. Μόνον άφρονες θα ήταν δυνατό να προκαλέσουν εμφύλιο σπαραγμών σε μια στιγμή που το έθνος εν ώψη σαφώς διαγραφωμένων κινδύνων έχει απόλυτον ανάγκη συνοχής. Και απευθυνόμενος προς τους Τούρκους, ο Καραμαλής προειδοποιεί. Η οδήποτε προσπάθεια εκμεταλλεύσεως από τρίτη χώρα των ενδοελληνικών διενέξεων θα έβρει ανεξαρτήτως αντιθέσεων σύσσωμων και ηνωμένων του ελληνικών έθνος. Ο Αττήλας έρχεται. Στην Αθήνα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Σίσκο σπέβδει για να προλάβει ένα ελληνοτουρκικό πόλεμο που θα διέλυε τον Άτο. Ιουλίου 1974, ώρα 11 το πρωί. Η κατορία Ιωαννίδη κηρύσσει γενική επιστράτευση και αφήνει να εννοηθεί ότι ετοιμάζεται για πόλεμο στον Εύρο. Μουσική 22 Ιουλίου. Ο λαός είναι επιστρατευμένος. Η ηγεσία του στρατού σε αμηχανία. Η κυβέρνηση ανύπαρκτη. Όλα δείχνουν ότι κάτι θα συμβεί. Θα είναι άραγε συμφορά ή θα είναι η σωτηρία. Στις 23 Ιουλίου του 1974 πέρασα το απόγευμα και μου άνοιξε η κοπέλα του. Αυτό ήταν ο Μιχάλης Ολιάπης μέσα, καθόταν έκανε τα πτυχία κάποιο Ολιάπης τότε εκεί πέρα στο Παρίσι, φοιτητής ήταν ακόμα, ανεψιός του. Και κάτσε λέω στην κοπέλα, φτιάξαμε έναν καφέ, μου είχε έναν καφέ και χτυπάει το τηλέφωνο. Όταν έγιναν τα γεγονότα αυτά, προσπαθούσα να πάρω Αθήνα, βέβαια δεν υπήρχε καμία επαφή. Χτυπάει το τηλέφωνο, το σηκώνω. Το τηλέφωνο μου λένε ποιος τον ζητάει, λέει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο στρατηγός Γκυζίκης. Ο στρατηγός Γκυζίκης, λέω από την Αθήνα, αφού δεν έχουν τηλέφωνο από την Αθήνα. Τέλος πάντων. Πάω μέσα, κοιμότανε ακόμα, αλλά όταν άκουσα από την Αθήνα, λέει, θέλω να του μιλήσει, λέω, ο στρατηγός Γκυζίκης. Χτυπάω, ήτανε, μόλις είχε λαγό ότι κοιμότανε ακόμα, είχε ξυπνήσει, λέω. Σας ζητάνε, λέω, από την Αθήνα, μου πάνε, φοβάμαι, λέω, κύριε πρόεδρε, την εφάστα, λέω, ο στρατηγός Γκυζίκης, λέω. Καλά, λέω, δώσε μου το τηλέφωνο, του πέρασα το τηλέφωνο, ήτανε ντούμπλεξ. Αυτό και βγήκα διακριτικά έξω. Άκουσα βέβαια όλη τη στιχομηθεία πέρα που είπε και άκουσα ορισμένα πράγματα. Και δεν θέλω να τα πω, διότι αυτό πηγαίνει εις την πολιτική. Εγώ δεν ανακατώθηκα ούτε θα ανακατωθώ ποτέ στην πολιτική, διότι δεν είμαι ικανός να κάνω πολιτική. Τι να κάνω πολιτική, δηλαδή να βάζω τη φωτογραφία που κατέβηκα με τον πρόεδρο για να βγω και εγώ βουλευτής, δεν κάνω για τέτοια πράγματα. Θα ήμουν ένας άχρηστος βουλευτής στην Ελληνική Βουλή. Πάντως η στοιχομηθεία ήταν ότι απεδέχθη την πρόσκληση, ευγενέστατα. Είπε βέβαια για την κατάσταση η οποία πως έφτασε η χώρα σε αυτή την αυτή και βέβαια ότι αποδέχεται, διότι του είπαν ότι έρχεται πλέον, δεν υπάρχει άλλη λύση. Με τα 10 λεφτά ανοίγει την πόρτα και λέει στην κοπέλα, φτιάξε μου, λέει, ένα βαλιτσάκι, βάλε, λέει, δύο πουκάμισα και κάνε δύο αλαξιές, λέει, γιατί φεύγουμε για την Αθήνα. Λέω, φεύγουμε στον πληθυντικό, κύριε πρόεδρε, δηλαδή θα έρθω μαζί σας, γιατί δεν στο έχω προσχεθεί, μου λέει.
Βέβαια θα είσαι μαζί μου, μου λέει. Αλλά δεν προφθένεις να πας σπίτι. Έχεις, λέει, το διαβατήριό σου, έχεις αυτό, έχεις ειδοποιήσει την Κατερίν. Όλα τα έχω κάνει, του λέω, κύριε Πρόεδρε. Ούτε διαβατήριο είχα, ούτε... Τίποτα δεν είχα, ούτε τη γυναίκα μου είχα ειδοποιήσει. Φοβόμουν να μην χάσω την ευκαιρία. Και δώσε, λέει, ένα ανακοινωθέν. Λέω, ανακοινωθέν, τι να γράψω, αυτά που σου είπα, παιδί μου, μου λέει. Κάθε φορά που ήθελε να κάνει μία δήλωση ο Καρμαλής, καθότανε. Είναι... Εδώ γιατί έχεις βάλει κόμμα, πρέπει να βάλεις ανωτελεία. Το, πώς να σας πω, το πρόσεχε πολύ. Αυτά που σου είπα, μου λέει. Είχε αλλάξει από τη μια στιγμή στην άλλη. Εκείνος ο Καραμαλής που είχε αρχίσει να δίνει διαταγές. Μόνο αυτά που σου είπα. Έγραψα αυτό, λέω, θα τα δώσω, λέω, θα τα δώσω πρόκειτο, λέω, στο... ότι ο πρώην Πρωθυπουργός Ελλάδος κ. Κωνσταντίνος Καραμαλής απεδέχτη πρόσκληση της ελληνικής κυβερνήσεως, λέω, και φεύγει για την Αθήνα και... θα φύγει το συντομότερο για την Αθήνα. Α, και είχαν πει ότι θα στείλουν ένα αεροπλάνο από το ΝΑΤΟ, ψάχνανε να βρούνε. Ήταν και κλειστή, ο αέριος διάδρομος της Ιταλίας ήταν κλειστός. Μόλις έδωσα το τηλεγράφημα, μου λέει, εσύ θα κάτσεις τώρα εδώ πέρα, για το γιες. Μια στιγμή.